Γεια σας φίλοι και φίλες του καναλιού. Έχει παρατηρηθεί ότι σε κάποιους χρωτοφάγους έχουν καταστραφεί και έχουν πέσει τα δόντια τους. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε γιατί συμβαίνει αυτό και πώς να το αποφύγουμε. Πάμε! Όπως έχουμε πει και σε παλιότερο βίντεο, η κύρια αιτία που διαχωρίζει την υγεία από την ασθένεια είναι η χημεία. Το τι χημεία επικρατεί στο σώμα μας, συνεπώς και στο στόμα μας. Το σώμα μας, για να έχει την οξυβασία του ισορροπία, η οποία είναι στο 7,4, πρέπει να καταναλώνουμε αλκαλικές τροφές ή να καταναλώνουμε τροφές οι οποίες ναι μεν είναι όξινες, αλλά μετά τον μεταβολισμό τους μεταβάλλονται σε αλκαλικές. Και με αυτόν τον τρόπο αλκαλοποιούν και πάλι όλο το σώμα μας. Τώρα τι γίνεται και στο στόμα δημιουργείται αυτή η απώλεια των δοντιών στους φρουτοφάγους. Η κύρια αιτία είναι η οξύτητα των φρούτων όταν τα φρούτα είναι άγουρα. Όταν γίνετε φρουτοφάγοι ή αν είσαστε ήδη, είναι πρώτος κανόνας βασικός ότι τα φρούτα τα τρώμε πάντα όρημα. Άγουρα είναι πολύ όξινα. Με πρώτο και κύριο τον ανανά. Αν δεν είστε σίγουροι ότι ο ανανάς είναι καλά οριμασμένος, μην το φάτε. Καλύτερα να το πετάξετε. Μου είχε τύχει να έχω φάει ανανά που να μην είναι καλά οριμασμένο και να με έχει κάψει στο στόμα. Από τότε φυσικά έχω κόψει ανανάδες, δεν έχω ξαναφάει ανανά. Μία ένδειξη για να καταλάβετε ότι το pH του στόματος είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν είναι φυσικά η απόλυτη ένδειξη, θα σας πω στη συνέχεια ποια είναι η απόλυτη ένδειξη, είναι η γλώσσα του στόματος. Η γλώσσα σας πρέπει να είναι κόκκινη και να μην έχει πάνω σε αυτήν την ασπρίλα, δηλαδή σαν να έχει ρίξει πάνω αλάτι ή να είναι σαν χιονισμένη. Θα πρέπει η γλώσσα να είναι έτσι. Αυτό, αν δεν είναι έτσι και είναι άσπρη, δεν σημαίνει μόνο ότι το pH στο στόμα σας είναι οξύ, ότι υπάρχει κάποια οξύτητα, σημαίνει ότι υπάρχει και υπερανάπτυξη μυκητών. Αλλά ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να μετρήσουμε το pH του στόματος είναι η ταινής μέτρηση pH. Επάνω τους έχουν στην πρώτη σελίδα την κλίμακα, από το 1 μέχρι το 14, ώστε, και θα σας πω τώρα πώς μετράμε. Κόβουμε ένα φύλλο από εδώ, το βάζουμε στο στόμα και το κρατάμε για λίγο. Μετά το βγάζουμε. Αυτό αλλάζει χρώμα. Και τώρα θα το συγκρίνουμε. Εμένα, όπως βλέπετε, είναι μεταξύ του 7 και του 8. Να το βάλω έτσι για να φαίνεται. Μεταξύ του 7 και του 8. Άρα είναι στο 7,4. Είναι δηλαδή το σώμα μου σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρω, φαίνεται καλά. Έτσι πρέπει να είναι. Άμα είναι από 7 και κάτω, έχετε πρόβλημα. Να το ξέρεις. Και κάτι βασικό που ξέχασα να σου πω είναι ότι η μέτρηση γίνεται 2 ώρες μετά αφού φάμε κάτι. Δηλαδή, αν φάμε κάτι, μετά από 2 ώρες μετράμε το στόμα, ώστε να μην επηρεαστεί το pH από τους χυμούς των τροφών που πρόκειται να καταναλώσουμε. Και αν το τηρείτε αυτό και βασικά αν τρώτε πάντα όρημα φρούτα, δεν χρειάζεται να μετρήσετε το στόμα σας. Αλλά καλό είναι που και που να κάνετε μία μέτρηση, ιδίως αν έχετε παρατηρήσει μετά από την κατανάλωση φρούτων, αν δηλαδή είστε μόνο φρουτοφάγος, κάποια προβλήματα στο στόμα σας, μετά δηλαδή από τη φρουτοφαγία. Καλό είναι να το μετρήσετε με μια ταινία pH για να δείτε τι μπορεί άθελά σας να νομίζετε ότι κάποιο φρούτο είναι όρημο και να το τρώτε σε συχνή βάση και να είναι άγουρο και να σας μεταβάλλει την οξυβασική ισορροπία στο στόμα σας. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Τρώμε πάντα όρημα φρούτα και όταν είμαστε φρουτοφάγοι δεν φοβόμαστε τίποτα. Όλα πάνε ρολόι και η κυταρική αναγέννηση κάποια στιγμή θα επιτευχθεί. Αυτό φυσικά για να υλοποιηθεί και η κυταρική αναγέννηση πρέπει να συνδυάζουμε τη φρουτοφαγία με συχνές νηστείες. Γιατί το σώμα μπορεί να επιφέρει ολική κυταρική αναγέννηση μόνο όταν δεν έχει να χωνέψει τίποτα. Όσο χωνεύει, δεν φτάνει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Μόνο αποτοξινώνει το σώμα. Δεν κάνει όμως κυταρική αναγέννηση. Αυτά από μένα. Ελπίζω το βίντεο να σας βοήθησε και θα ξαναλέμε στο επόμενο. Γεια σας!